Θα πάμε τώρα στην Νέα Καστοριά, κυρίες και κύριοι, να δούμε ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις. Είχαμε τις προηγούμενες μέρες και την έκκληση του Αντιπεριφερειάρχη του Δημήτρη του Σαββόπουλου για περιορισμό των κατοίκων της Καστοριάς. Πάμε να το δούμε το θέμα. Έχουμε στο δελτίο ειδήσεων του ΓΟΕΣ τον Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς, τον κύριο Δημήτρη Σαββόπουλο. Καλησπέρα σας, κύριε Αντιπεριφερειάρχα. Καλησπέρα κύριε Βαγκρατζά, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί στην Καστοριά? Είδαμε χθες και σε μια συνέντευξη που δώσατε σε ένα τοπικό ραδιόφωνο, κάνατε δραματική έκκληση να μείνουν οι πολίτες μέσα, αλλά βλέπουμε ότι η κυβέρνηση μέχρι στιγμής δεν έχει ακούσει την Καστοριά, ώστε να είναι και σε έκτακτη ανάγκη η περιοχή. Ζητήθηκε πριν από δύο μέρες με μια ομόφωνη απόφαση όλων των παρευρισκομένων, όλων των τοπικών φορέων, όπως πολύ σωστά είπατε, να κηρυχθεί ο νομός μας σε έκτακτη ανάγκη, να ληφθούν επιπλέον μέτρα, γιατί θεωρούμε ότι η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, σύμφωνα με την εξέλιξη όσον αφορά τη διασπορά της ιούς, είμαστε πολύ πιο μπροστά από τα υπόλοιπα μέρη της χώρας. Μάλιστα. Φαίνεται ότι την επομένη μέρα που δίνεται κάθε απόγευμα η συνέντευξη, ο πλευράς του κ. Χαρδελιά είπε ότι αυτό είναι κάτι τέλος πάντων το οποίο θα δουν και ότι δεν είναι εύκολο να κηρυχθεί ο νομός σε έκτακτη ανάγκη. Αλλά θεωρούμε επιβεβλημένο και αναγκαίο από πλευράς της πολιτείας να πάρθουν επιπλέον μέτρα, γιατί ήδη η Καστοριά αριθμεί 18 βεβαιωμένα κρούσματα, εκ των οποίων τα 10 αφορούν το προσωπικό του νοσοκομείου και τα 8 αφορούν πολίτες της Καστοριάς. Από τα 18 τα 2 είναι θανατηφόρα. Θεωρώ ότι ως μια μικρή περιφερειακή ενότητα η αναλογία των κρουσμάτων είναι πολύ μεγαλύτερη από όλες τις άλλες περιοχές. Αυτό θα πρέπει να το λάβουν οι υπόψη τους όσον αφορά το κέντρο επιχειρήσεων από πλευράς του ΕΟΔΗ, και θα πρέπει να ληφθεί η ειδική μέρημνα όσον αφορά την αναγκαιότητα επιπλέον μέτρων, επαναλαμβάνω, για την περιοχή της Καστοριάς. Και μην ξεχνάμε ότι είναι ομόφωνη η στήριξη όλων των φορέων και των βουλευτών και της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης. Είδαμε ότι η ΚΙΠΕΔ και ο Γιώργος ο Δασταμάνης στηρίζει την πρωτοβουλία του Αντιπεριφερειάρχη του Σαββόπουλου και όλων των φορέων ώστε να υπάρχουν έκτακτα μέτρα για την Καστοριά. Γιατί θεωρείτε ότι δεν σας έχουν ακούσει μέχρι στιγμής? Γιατί είδαμε μόνο καραντίνα έχουμε σε δύο χωριά, τη Δαμασκηνιά και τη Δραγασιά. Κοιτάξτε κύριε Μπακρατζά, ειδικώς δεν υπήρξα ποτέ. Είναι ένα δύσκολο θέμα το οποίο χειρίζεται αυτή τη στιγμή κάτω ο ΕΟΔΗ με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και του Υπουργείου Υγείας. Είναι κατανοητό ότι δεν είναι εύκολο να βγουν σε καραντίνα κάποιες περιοχές, αλλά δεν είναι λογικό, επαναλαμβάνω, σύμφωνα και με τους αριθμούς και σύμφωνα με αυτό που λένε οι επιστήμονες, βλέποντας σε άλλες χώρες που το φαινόμενο έχει ξεκινήσει να εξελίσσεται πολύ νωρίτερα, το να είναι φανερό ότι στην Καστοριά προηγούμαστε λόγω της συγκυρίας τέλος πάντων κάποιων γεγονότων πριν ένα μήνα, το οποίο δεν θέλω ξανά να αναφερθώ, το ότι προηγούμαστε χρονικά από όλα τα άλλα τα μέρη της Ελλάδος, αυτό και μόνο θα πρέπει να επιβληθούν επιπλέον μέτρα. Βλέπουμε ότι το χειρίζονται το θέμα για όλη την Ελλάδα με μια ιδιαίτερη σοβαρότητα, αλλά θα πρέπει πάνω να δούνε το θέμα της Καστοριάς ξεχωριστά. Δεν είναι λογικό η Καστοριά, κύριε Βακρατζά, να έχει 18 βεβαιωμένα κρούσματα, εκ των οποίων τα 10 αφορούν προσωπικό του νοσοκομείου, να συνεχίζεται η λειτουργία του νοσοκομείου για όλους αυτούς που βρίσκονται καθημερινά σε έναν αγώνα, γιατρούς, νοσηλευτές, καθαρίστρες, μαγείρισες, ο ίδιος ο διοικητής, για τους οποίους αξίζουν συγχαρητήρια, να μην έχουν δώσει όλο το προσωπικό δείγμα, έτσι ώστε να βεβαιωθούν ότι τέλος πάντων είναι θετική ή αρνητική, για να μπορούν να συνεχίσουν απρόσκοπτα και με ασφάλεια τη λειτουργία του νοσηλευτικού ιδρύματος της Καστοριάς. Θεωρούμε ότι κάτι δεν γίνεται σωστά για την περιοχή μας. Από εκεί και πέρα, υπάρχουν ευθύνες από κάποιους. Δεν είναι θέμα ούτε η μέρα καταλογισμού ευθύνων. Έτσι ακριβώς. Θεωρώ ότι θα πρέπει να. Απλά σας βλέπω λίγο απογοητευμένο. Στα λεγόμενά σας δείχνετε μια απογοήτευση. Απογοήτευση. Δεν είναι θέμα απογοήτευση. Πρέπει να είμαστε ψύχρενοι. Ως πολιτική προϊστάμενη σε μια αντιπεριφέρεια, θεωρώ ότι χωρίς να θέλουμε να πανικοβάλουμε τον κόσμο, οι ίδιοι συμπολίτες μας που έχουν συμμορφωθεί κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό θα πρέπει να ασπαστούν τις οδηγίες και να μην απομακρύνονται και να μην απρόσκοπτα, ξέρω εγώ, και με οποιονδήποτε τρόπο να περιφέρονται, θα πρέπει να μένουν στο σπίτι τους και μόνο για τις αναγκαίες και επιβεβλημένες εργασίες θα πρέπει να μετακινούνται εκτός σπιτιού και από εκεί και πέρα. Θεωρώ ότι σύντομα θα εφαρμοστούν και επιπλέον μέτρα για την περιοχή της Καστοριάς. Εσείς επειδή βγαίνετε. Ήδη από σήμερα φαίνεται ότι υπάρχει μια κινητικότητα.
πιστεύω ότι πολύ σύντομα, αύριο ή μεθαύριο, θα δούμε εκ νέου από πλευράς του κέντρου επιχειρήσεων να ληφθούν ιδιαίτερα μέτρα για την περιοχή. Μα σας ανησυχεί η εξέλιξη και του ιού και την εικόνα αυτή που βλέπετε, μια άδεια Καστοριά και μια τραγική εικόνα, όπως λένε και οι ίδιοι επιχειρηματίες, τι θα αντιμετωπίσουμε την επόμενη μέρα? Υπάρχουν μεν τα μέτρα της κυβέρνησης τα οποία ανακοινώθηκαν σήμερα, αλλά είναι εύκολο την επόμενη μέρα να μπούμε σε μια κανονικότητα? Τίποτε δεν είναι εύκολο, κύριε Μπακρατζά. Αυτή τη στιγμή αυτό που προέχει είναι να, όσο μπορούμε από πλευράς μας, ο καθένας του να ασπαστεί με έτσι μεγάλη ευλάβεια και να εφαρμόσει αυτά που δίνεται ως οδηγίες από τον ΕΟΔΗ. Και από εκεί και πέρα, ό,τι έχει σχέση με την οικονομία, ήδη φαίνεται σήμερα να έχουν επαρθεί κάποια μέτρα για την ενίσχυση. Είναι δύσκολο για την οικονομία. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο το οποίο έχει χαρακτηριστεί από τον ΠΟΗ παγκόσμια πανδημία. Από εκεί και πέρα, σίγουρα το κεντρικό κράτος θα πρέπει να λάβει μέρημνα, έτσι ώστε να στηρίξει την ιδιωτική επιχειρηματικότητα, γιατί καταλαβαίνετε, δεν έχουν πολύ την πολυτέλεια να μπορούν να κάθονται στο σπίτι τους 2-3 μήνες χωρίς να δουλεύουν. Όλοι μαζί θα πρέπει να στηρίξουμε όλο αυτό, αλλά αυτό που προέχει, επαναλαμβάνω, είναι ο καθένας μας να προστατεύσει τον εαυτό του, την οικογένειά του. Ιδιαίτερη μέρημνα στην τρίτη ηλικία είναι, από ό,τι φαίνεται, κύριε Μπακρατζά, αυτοί που δεν πειθαρχούν σε αυτό που λέμε να επιβληθούν μέτρα. Γι' αυτό ίσως στην Καστοριά θα πρέπει άμεσα να επιβληθεί και απαγόρευση της κυκλοφορίας, με την έννοια, πολλές φορές ακούγονται μερικά πράγματα έτσι λίγο πολύ έτσι αυτοί. Ναι, μας θυμίζουν άλλες εποχές, εντάξει. Αλλά θα πρέπει να εφαρμοστούν επιτέλους. Εσείς που βγαίνετε έξω για να πάτε στην περιφερειακή ενότητα, βλέπετε κόσμο στην παραλία της Καστοριάς, στη λίμνη, κυκλοφορούν, κάθονται στα παγκάκια? Φαντάζομαι πολλοί κόσμος πρέπει να σταματήσουν αυτά, κύριε Μπακρατζά. Για μένα πρέπει να σταματήσουν. Μάλιστα. Τώρα, ακούσαμε και τον πρόεδρο του προσωπικού εκεί του νοσοκομείου, τον κύριο Κουσουρή, να μιλάει για απολύμανση του νοσοκομείου, για άμεση παρέμβαση. Τι γίνεται με το νοσοκομείο εκεί πέρα? Κύριε Μπακρατζά, έχουμε κάνει τρεις συναντήσεις. Αναφέρουμε στη δεύτερη σύσκεψη ότι το νοσοκομείο θα πρέπει να θωρακιστεί και θα πρέπει να επιβληθεί. Έχει έρθει ένα ειδικό κλιμάκιο πριν 5 μέρες στο ΕΟΔΗ. Έκαθε, συζήτησε, πρότεινε κάποια μέτρα. Είναι κάτι το οποίο το ανέφερε ο κ. Κουσουρής εχθές σε ένα συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας το οποίο έχουμε κάνει. Εμείς, επαναλαμβάνω, όσο μπορούμε από πλευράς λειτουργίας, προσπαθούμε να στηρίξουμε αυτή τη δομή, τη λειτουργία, τη συνέχιση, την απρόσκοπη του νοσοκομείου. Σήμερα μόλις διάβασα ότι έχουν ξεκινήσει. Ξέρω ότι γίνονται συνεχείς απολυμάσεις. Αυτό τουλάχιστον υπόθηκε διαστόματος του διοικητή του νοσοκομείου. Αυτό που με ανησυχεί περισσότερο είναι ότι δεν έχουν δώσει δείγματα όλο το προσωπικό του νοσοκομείου. Επιβάλλεται να δοθεί δείγμα από όλο το προσωπικό του νοσοκομείου για να εφαρμοστούν αυτά που προβλέπεται από την επιστημονική ιατρική. Δηλαδή, αν είσαι σε ένα χώρο που πιθανόν ίσως να χρειάζεται και καθημερινές απολυμάσεις, είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει. Τώρα οι επόμενες κινήσεις. Με τον διοικητή του νοσοκομείου θα πρέπει, επαναλαμβάνω, είμαστε μια ειδική περίπτωση. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, κύριε Βαγκαζά, προσέξτε, δεν νομίζω, είμαστε και σε αυτό πρωτοτυπούμε. Δηλαδή, από τα 18 επιβεβαιωμένα κρούσματα, τα 10 αφορούν προσωπικό του νοσοκομείου. Δηλαδή, είναι παραπάνω από ό,τι είναι όλων των πολιτών. Μάλιστα. Ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και δεν, ακόμα δεν έχει δοθεί εντολή να δώσουν όλοι δείγματα. Μάλιστα. Τώρα, ποιες είναι οι κινήσεις σας, οι επόμενες της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και της Περιφέρειας για την περιοχή? Θα υπάρχουν και άλλες συσκέψεις τις επόμενες μέρες για να δείτε και άλλα μέτρα? Τι στοχεύετε να κάνετε, κύριε Αντιπεριφερειάρχα? Βαγκαζά, προς τους συμπολίτες μας να συνεχίσουμε όσο μπορούμε να ενημερώνουμε και να προσπαθούμε να πείσουμε τους συμπολίτες μας ότι δεν χρειάζονται άσκοπες κινήσεις. Θα πρέπει να περιορίσουμε κατά πολύ, να εφαρμόζουμε αυστηρά αυτό που λέγεται με ευθύνη όσον αφορά την προστασία της ατομικής υγιεινής. Και συνεχίζεται η πίεση με επαφές τηλέφωνα προς τα κάτω. Ήδη, επαναλαμβάνω, σας λέω, από σήμερα υπάρχει μια κινητικότητα τόσο από πλευράς της προστασίας του πολίτη. Ακούγεται ότι πιθανόν τις επόμενες μέρες να μας επισκεφτεί ο κ. Χρυσοχοίδης. Θεωρώ ότι, επαναλαμβάνω, αύριο μεθαύριο θα έχουμε κάτι νεότερο όσον αφορά τη λήψη επιπλέον μέτρων για την περιοχή της Καστοριάς. Μάλιστα. Ωραία, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, να σας ευχαριστήσω για την παρέμβαση. Να ευχηθούμε να έχουμε θετικές εξελίξεις όσο περνάει ο καιρός, γιατί χρειάζεται και ειδικά και για το χώρο της υγείας, αλλά και για την οικονομία και για τις επιχειρήσεις, αλλά και για όλους τους πολίτες. Να είστε καλά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.